Αχ, πονάω, ε. Όπα, εκεί είναι γυναικεία χέρια, τι θες να μας πεις. Θα μου πέρει καγκέρι. Μπρο, Α, τι έγινε. Παίζει λίγο στα παιδιά, τι ώρα είναι. Δεν έχω κινητό. Θα πω εγώ, η ώρα είναι μία το βράδυ. Γιατί δεν κάναμε νωρίτερα γυναίκα βίντεο. Λες τώρα να μας χτυπήσει η γειτόνισσα που ακούει η φασαρία. Το πιστεύεις ότι το σκέφτηκα. Τα πιο cringe επεσήματα που σας έχουν κάνει. Κάποια από αυτά δούλεψαν. Τα περισσότερα όχι. Το ξεσκαρτάρισμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν όλα άθλια. Ήταν στα αλήθεια όλα άθλια. Κράτησα κάποια τα οποία μπορείς να τα ακούσεις χωρίς να πέσουν τα αυτιά σου στο πάτωμα. Εμείς εδώ ανεβάζουμε κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Γι' αυτό μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα Πατήσετε και το επόμενα. καμπανάκι. Θα μιλάμε ένας πάνω από τον άλλον, θα γίνει. Εμείς εδώ ανεβάζουμε κάθε Κυριακή και Τετάρτη για να μην χάνετε τα επόμενα μας βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, χτυπήστε και το καμπανάκι. Να σου πω κάτι, κάντε και ένα like στο βίντεο μας, σας αρέσει στο τέλος. Γρήγορα. Μην το ξεχάσετε. Και έλατε και στο Instagram για να συμμετέχετε στα επόμενα μας βίντεο. Θα πάω ευθύς αμέσως στο βίντεο. Θα έλεγα, αν πήγαινα ευθύς αμέσως στο βίντεο. Γιατί θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτό εδώ τρέχει στο site της MyProtein έκπτωση 42% σε όλα τα best seller με το κωδικό DATLILY. Όσοι ενδιαφέρεστε να ψωνίσετε, γιατί ξέρω ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και πολλά άτομα που με ρωτάνε, ρε Σιλίλη, πότε θα έχει έκπτωση MyProtein, ελάτε στο Instagram, θα ανεβάσω stories και όπως πάντα θα σας έχω και όλα τα links κάτω στο description box. Μην τις χάνετε αυτές τις ευκαιρίες, έτσι. Για να καταλάβεις πόσο κακό είναι αυτό το βίντεο, έρχεται το πρώτο έτσι να σε σφαλιαρίσει. Λέει, πώς θα περάσει τα Χριστούγεννα, λέει το αγόρι. Και λέει η φίλη μας, εδώ οικογενειακά εσύ. Το ίδιο, της λέει κι αυτός. Όμορφα, το απαντάει η κοπέλα. Σαν τα ματάκια σου. Τη λέει αυτό. Και φαντάζομαι έναν τύπο τώρα τέρμα γλιώδη. Τα ματάκια σου τα όμορφα. Έλα κοριτσάρα μου, κάτσε εδώ στα σκύλια μου. Άβολο. Λοιπόν, επόμενη συνομιλία. Εντάξει, τα περισσότερα θα είναι screenshots. Στέλνει τύπος από το πουθενά, ανοίγοντας τα φτερά του διάπλατα να καλύψουν όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και της λέει: Εσύ τώρα, ξένια μου, θα αναρωτιέσαι ποιος είναι αυτός ο ωραίος τύπος που σου στέλνει μήνυμα και από πού και σπού. Και λέει και η φίλη μας η Ξένια: Με έχει φάει περιέργεια. Και της λέει και αυτός: Το πιστεύω. Τι κάνεις, Ξένια. Εγώ τώρα να σου πω κάτι. Πες το. Δεν είναι και από τα χειρότερα που έχω διαβάσει. Διάβασα πολύ χειρότερα. Διάβασα πράγματα που με έχουν στιγματίσει και θέλω να πάω σε εμβριακή στάση, σε ένα ντουζ, να με χτυπάει από πάνω το νερό και να κάθομαι έτσι και να κλαίω με αυτά που διάβασα. Αλήθεια σου λέω. Ήτανε κριντζάς, τέλος. Να σου Φαντάζομαι πω το λένε σε αυτό. του βάζω 6. Έξι. Πρόσεξε. Τίμιο για το 6, Είναι πολύ τίμιο. τίμιο γιατί ήρθε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Σωστό. Και μιλώντας για άβολα πεσήματα, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι μία πρόταση. Μήπως σε λένε Πικατσού, γιατί διαλέγω εσένα. 10. Στορκίζομαι. Αλήθεια. Στορκίζομαι. Αλήθεια. Ναι, είναι δεκάρι. Είναι κακό. Είναι ό,τι καλύτερο έχει υποθεί σήμερα. Τι εννοείς? Δεν μου αρέσει εμένα. Εάν σου το έλεγα εγώ, αυτό τα σε γνώρισα. Πες μου, δεν θα με αγαπούσε την πρώτη μέρα. Λοιπόν, ξέρεις, σκεφτόμουν ότι άμα βλέπεις και το μαναράκι απέναντι να είναι ωραίο, λες πες το διάλογο. Μπορώ να σε ακολουθήσω, γιατί η μαμά μου έχει πει να ακολουθώ τα όνειρά μου. Τι του βάζεις, θέλω να βαθμολογούνται. Του βάζω. Εκεί είναι το 6. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει. Φαίνεται ότι δεν το σκέφτηκε μόνος του και δεν μου βγάζει εφευρετικότητα το συγκεκριμένο σχόλιο. Το να πάει να την πέσει το αγόρι σαν κορίτσι, it takes balls, okay. Σιγά τα balls. Έρχεται τώρα επικό, εντάξει. Ο τότε κολλητός μου, όταν ήμασταν περίπου 20, σε μία έξοδο πάνω στο Μεθύσι, γυρνάει και μου λέει: Στα 30 θα παντρευτείς σε μένα γιατί είσαι η γυναίκα της ζωής μου και δεν το ξέρεις. 12 χρόνια μετά, όντως με παντρεύτηκε. Οπ! Μάλλον είχε δει κάτι που εγώ τότε δεν το έβλεπα, λέει. Πόσο του βάζεις? Του βάζω 15. 5 στα 10 στιγμή. Ο μάγκας ήρθε και της λέει: Θα με παντρευτείς. Και της έστειλε εντολή, πως είναι στο Star Wars. Που... Θα με παντρευτείς, λέει. Μου στέλνει γκομενάκι και μου λέει: Λογικά σου έχουν πει όλες τις ωραίες ατάκες, οπότε πες μου ποια πέτυχε για να ξέρω. Καλό. Ήταν μήνυμα σε dating app και όταν το είδα δεν μπορούσα να μην απαντήσω. Εξελίχθηκε στον πιο αστείο άνθρωπο που έχω γνωρίσει και μπούμ, ένα χρόνο και 3 μήνες είμαστε μαζί ακόμα. Να σου πω κάτι, ο τύπος λέει: Για να μην φανώ κλισέ σαν όλους τους άλλους, θα έρθω με το μαγικό μου φτερό. Ορίστε, το χτύπησε το γυναικάκι, ένα χρόνο και 3 μήνες. Ήθελε ένας μία μέρα να φλερτάρει τη μητέρα μου, εκείνη 45 χρονών τότε και εγώ 12, και ήμασταν σταματημένες μέσα στο αυτοκίνητο και έρχεται και της λέει, 50χρονος αυτός, δείχνοντας εμένα, αδερφές είστε.
Πραγματικά cringe όμως, είναι ο ορισμός του cringe αυτό. Ήθελε και καλά να της κάνει κομπλιμέντο ότι φαίνεται νέα και είπε ότι είναι αδερφή με το 12χρονο. Ήταν σε αμάξι μου. Ήταν σε αμάξι σταματημένη και περνάει και της λέει αδερφέ, είστε. Κοίταξε, μόνο και μόνο για την τοποθεσία, τραγικός. Και για την ατάκα του είναι τραγικός. Ρε παιδί μου, να το πει σε μια μάνα που έχει και μια κόρη που είναι πάνω κάτω στο ίδιο ύψος, γιατί η κόρη είναι 18 χρονών, ξέρω εγώ. Απαράδεκτος, γιατί δεν βρήκε κάτι πιο ηλίθιο να πει, πραγματικά. Είσαι το φλουρί, γιατί φέτος θα σε κερδίσω. Αχ, τη φάτσα μου να βλέπεις. Αλήθεια, πονάω και μου ήρθανε αντίστοιχα χριστουγεννιάτικα κι άλλα του τύπου σε έχουν κρεμάσει φέτος το δέντρο γιατί είσαι στολίδι ή το δέντρο σας φέτος δεν χρειάζεται αστέρι να βάλουν εσένα. Oh. Είναι αλήθεια ότι είναι ρε, είναι κακά. Πονάω. Μην τα λέτε αυτά στις κοπέλες. Πονάνε κι αυτές, εντάξει. Να σου πω όμως κάτι, ρε γαμώτο. Προσπαθούνε τα αγοράκια. Ο αρχηγός, ο πρωτοπόρος του κακού πεσήματος είναι δύο λέξεις. Ιάσο, κόκλα. Ιάσο, κόκλα. Ποιος το έκανε μόδα, ποιος το έκανε αστείο, ποιος θα τους πει. Θα τους πεις εσύ. Το επίθετό μου ξέρετε πως είναι. Ήρθε η στιγμή σε αυτό το κανάλι να μάθω πώς είναι το υπόθετό μου. Λόλ. Με λένε κόκλα στο επίθετο, εντάξει. Την έκατσα, το ξέρεις έτσι. Ναι, τώρα την έφαγα. Αλλά από όταν βγήκε αυτή η αηδία πριν χρόνια, όλοι μου λένε «Γεια σου κόκλα» και μου έρχεται πάντα ένα συγκεκριμένο meme στο μυαλό. Θα το βρω και θα το βάλω σίγουρα, που λέει και καλά... Δεν είναι αστείο, μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Αλήθεια, νιώθω λες και είναι παπουδίστικο αστείο που νιώθουν αστείο όταν λένε κάτι. Είναι κακό. Και πραγματικά, άλλη μία φορά στη ζωή μου να διαβάσω «Γεια σου κόκλα» θα βγάλω τα μάτια μου. Δεν σας κάνω πλάκα. Όχι τα ματάκια στο όμορφα. Ήρθα έξω από το σπίτι μου με ένα κουπάκι παγωτό και από κάτω έγραφε «Εγώ για ένα χαμόγελο ήρθα». Ο συγκεκριμένος είχε μαγαζί με παγωτά, λέει. Και μου στείλει και φωτογραφία. Και κοίτα τι ωραίο που είναι. Της έχει στείλει το παγωτό και λέει από κάτω «Έχει γράψει με μαρκαδόρο εγώ για ένα χαμόγελο ήρθα». Και της λέω «Έλα, αυτό είναι πολύ ωραίο». Και μου λέει «Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα». Άρα το μήνυμα δεν ήταν ότι σου στείλα ένα μήνυμα και τελείωσε, είχε... Ναι, πήγε καλά αυτό. Και μου φαίνεται και εμένα πολύ γλυκό. Και γενικά, όταν υπάρχει στη μέση φαγητό, δεν γίνεται, γιατί ο έρωτας από πού περνάει ρε παιδιά. Θα σας πω κάτι πολύ απλό για όλα τα αγόρια. Πολύ απλό. Απλώς πάρτης φαγητό ή γλυκό. Τίποτα άλλο. Και ας μην της μιλήσεις καθόλου, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Εγώ να σου πω κάτι. Δείχνεις ενδιαφέρον πραγματικό όταν αγοράζεις τον άλλο φαγητό. Ενδιαφέρεσαι να μην πεθάνει από την πείνα. Ενδιαφέρεσαι για το στομάχι του. Πραγματικά. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ όταν κάποιος επενδύει στο στομάχι μου. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση στο στομάχι σου. Παρ' όλα αυτά, εσύ που πήγες να κάνεις πριν λίγο επένδυση στο στομάχι σου, τα άφησες όλα μέσα. Εννοώ το. Πώς λέγονται. Λουκουμάδες. Πιο cringe cute, πέσιμο. Από αυτό λέει δεν μου έχουν κάνει. Αλλά είναι και cute. Το λέει cringe cute, οπότε καλό είναι αυτό. Παραγγέλνω δύο πίτσες και αφήνω στον Deliveroo 1€ μπουρμπουάρ. Το δέχεται και μετά από λίγη ώρα βλέπω στο κινητό μου SMS από τον ίδιο τον Deliveroo που είχε ψάξει το κινητό μου από τα στοιχεία της παραγγελίας. Και το SMS έλεγε κάτι του τύπου: «Μου φάνηκε φοιτήτρια και δεν έπρεπε να δεχτώ τον μπουρμπουάρ, αλλά εκείνη τη στιγμή κόμπλαρα από την ομορφιά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις από το κατάστημα, πες το όνομα Γιώργος και θα σε κεράσω εγώ την πίτσα». Και λέει η κοπέλα: «My awkward ass δεν ξαναπαραγγείλει ποτέ από αυτό το μαγαζί». Λοιπόν, άκου. Εγώ θεωρώ ότι Αλφα είναι μεγάλο φάουλ του που έψαξε τα στοιχεία, δηλαδή αυτό ρε φίλε αν η κοπέλα είχε σχέση και τη δημιουργήσε πρόβλημα και το έλεγε αυτή στο κατάστημα θα μπορούσε αυτός να χάσει κάλλιστα τη δουλειά του ή να του κάνουν παρατήρηση ή οτιδήποτε. Δεύτερον, αν η κοπέλα δεν ήθελε να δώσει τα στοιχεία της, να ξέρει κάποιος το κινητό της, δηλαδή είναι... Ρε παιδί μου, παίρνεις κατά κάποιο τρόπο το απόρριτο του καταστήματος. Όπως και να έχει, εμένα δεν μου άρεσε αυτή η προσέγγιση. Θα της βάλω 1-2. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα. 1-2 γιατί ο τύπος έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος της προσέγγισης. Δηλαδή θα μπορούσε. Δεν ξέρω, είναι λίγο creepy γενικά αυτό με τους ντελιβεράδες και με τους courier και με τους οποιονδήποτε έρχεται σπίτι σου και μαθαίνει που μένεις και μπορεί να σε σταμπάρει. Μου φαίνεται λίγο creepy γενικά. Συμφωνώ. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες ότι τώρα και οι ντελιβεράδες από τη μεριά τους και οι πελάτες που περιμένουν στο σπίτι αλληλοκοιτάζονται σε αλουκούμια, η καραντίνα αυτή. Ναι, για πες μας. Εγώ όχι. Για κάνε μας τη χάρη. Να ανησυχούσες άμα οι ντελιβεράδες ήταν γυναίκες, δεν έχει.
Λοιπόν, εμένα θα σου πω, από όλα αυτά που διάβασα που δεν τα ανέφερα κιόλας καν γιατί τα έχετε χιλιοακούσει, τύπου ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου, κλέφτης ήταν ο πατέρας σου. Θέλεις να στα πω μία στα γρήγορα. Γιατί κλέφτης, γιατί έκλεψε όλα τα αστέρια του ουρανού και τα φέρει στα μάτια σου. Όπω αυτό είναι η ιδέα, ρε Κωστή. Σιδεράς ήταν ο πατέρας σου. Σιδεράς γιατί. Γιατί μου τον έχει κάνει κάγκελο. Γενικά όλα αυτά. Να σου πω κάτι. Εμένα με νευρίασε το εξής. Γιατί ρωτάς τι ήταν ο πατέρας, δηλαδή μόνο από τον πατέρα παίρνει DNA η κοπέλα. Δεν κατάλαβα. Τι άλλο να πω. Ήτανε άσχημα. Πες μας κανένα πέσιμο όσο σου έχουν κάνει. Τόσο καλή ήταν όλοι. Θυμάμαι. Πάνε και χρόνια τώρα. 6 χρόνια πάνε. Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, είναι Κυριακή. Την Τετάρτη κλείνουμε 6 χρόνια με τον D. Απίστευτο. Πού να θυμάμαι εγώ, παιδάκι μου, τώρα άλλα. Αυτός είναι ένας αληθινός άνδρας. Κυνηγός, γυπαετός, ανδρύλος, Απολλώνιος Ιδρωτήλος. Λοιπόν, από τους άνδρες, όταν πάνε να προσεγγίσουν μια γυναίκα, ένα θηλυκό, αυτό που τους λείπει είναι η ευωδία, είναι η οσμή. Πριν κάτσει μια κοπέλα στην καρέκλα που ξέρεις ότι θα κάτσει, πήγαινε να αφήσεις εκεί τις οσμές σου. Τι εννοείς να κλάσει. Όχι ρε παιδί μου, να αφήσεις τη μασχάλη του λίγο εκεί πέρα. Τρίψει τη μασχάλη στην καρέκλα ώστε να μυρίσει. Να σου πω κάτι, δεν το ξέρεις, αλλά έτσι εγώ σε κέρδισα. Πριν έρθει στο σπίτι, εγώ είχα τρίψει παντού τη μασχάλη μου. Θέλω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε, είτε είστε κοπέλες, είτε είστε αγόρια, πεσήματα. Είτε που έχετε κάνει, είτε που σας έχουν κάνει, είτε ήταν τα χειρότερα, είτε έπιασαν. Αλλά αυτοί που έπιασαν τα πεσήματά σας, θέλω να μου γράψετε από κάτω ότι ξέρεις κάτι, μου είπε αυτό και έπιασε. Γιατί θα είναι πληροφορία για κάποιον άλλον μελλοντικό γήπα. Σωστό. Εντάξει, ελάτε όλοι μαζί κάτω να κάνουμε. Αλήθεια, αυτά κάθομαι και τα διαβάζω όλα. Πριν φύγουμε, να σας υπενθυμίσω να πάτε να τσεκάρετε τη MyProtein. Γιατί ξέρετε κάτι, MyProtein έχει στηρίξει αυτό το κανάλι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Οπότε πρέπει και εμείς να τη στηρίξουμε πίσω. Επίσης, μπορείτε και εσείς να στηρίξετε αυτό το κανάλι με μια εγγραφή, με ένα καμπανάκι, με ένα like και με το να έρθετε στο Instagram να μας βρείτε. Τώρα, για να καταλάβετε πόσο εγώ σας έχω σε υπόλοιψη και πόσο σας αγαπάω, είμαι εδώ τόση ώρα και γυρίζω το βίντεο και στην κουζίνα έχουν έρθει σουβλάκια. Και δεν έχω πάει καν να τα ακουμπήσω. Τώρα ο Ντί έφυγε και εγώ νιώθω λίγο περίεργα εδώ. Μην ξεκινήσεις να τρως μόνος σου. Για φέρτε εδώ. Οπότε με αυτά και με αυτά, εγώ θα καταλήξω 2 η ώρα το βράδυ να τρώω σουβλάκια. Μυρίζει παράδεισος, αλήθεια σου λέω. Θα σας αφήσω εγώ εδώ και θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη. Αχ, πονάω, ε. I'm very angry. Hey.